Γεια σας! Δεν τα πιστέψετε που πάμε εμείς. Άρα, είχα ξεκινήσει από πριν. Αλήθεια, χωρίς εμένα. Έκανες μπάνιο. Α, ναι, πάμε τώρα νοσοκομείο. Φεσέ με το μωρό στην Πενούλα, στη μαμά. Και θα δούμε τι θα μας πω τώρα. Άμα είναι τόσο, πώς λέγεται. Τι? Άμα είναι τόσο μακριά. Άμα θα κάτσουμε. Άμα, κάτσουμε. Άμα θα μας διώξουν ή θα μας κρατήσουν. Για να δούμε. Τελευταία φορά που βλέπετε αυτή την κυλίτσα. Κάτσε, ακόμα δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε, ναι, αυτό ήθελα να πω. Αλλά έχουμε πάρει και πίσω τη βαλίτσα. Αχ, μου λείπει το μωρό μου όμως. Τι θα κάνω δύο μέρες χωρίς αυτό. Αλλά θα άρχισετε να με βλέπετε, έτσι. Θα άρχισετε να με βλέπετε, έτσι. Εννοείται. Ωραία. Τι νομίζεις? Θα τα πούμε άμα είναι στο νοσοκομείο μόλις έχουμε νέα. Ναι, φτάσαμε στο νοσοκομείο, τώρα η Δέσποινα είναι στο κρεβατάκι. Σε αυτό το κρεβάτι έχει ένα τέλειο πράγμα και πέρσι. Ναι. Στο δύο κρεβάτι μου έτσι. Δεν ξέρω αν ακούω με αναλογή. Ακούς? Είναι πιο δυνατό. Ναι. Ναι, τώρα μας έβαλαν για τις εταιρείες στα ελληνικά, δεν ξέρω πώς είναι. Και περιμένουμε. Δεν φοβάμαι καθόλου. Είμαστε έτοιμοι, είμαστε έτοιμοι να τα βάλουμε αυτό το μωρό. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Μας έδιωξαν. Μας έδιωξαν, λέει. Λοιπόν, φεύγουμε από το νοσοκομείο, σας τα είπα, αλλά να σας πω ότι μας είπε ο γυναικολόγος. Μπορεί να έρθουμε και σήμερα το βράδυ. Έχω διαστολή 2 εκατοστά. Και μας διώχνουν, παιδιά, αλλά θα πάμε τώρα, θα περπατήσουμε, θα κάνουμε βολτούλες, θα κάνουμε τα καθίσματα στο σπίτι, ώστε να μπορούσουμε να έρθουμε σήμερα το βράδυ. Δεν μπορώ, περιμένω. Εσύ, μπορείς? Ναι. Ναι, αυτά. Ενώ πέρσι είχα διαστολή 1 και πάλι μας είχαν κρατήσει στο νοσοκομείο. Όμως πόνωσες πάρα πολύ. Όμως πόνωσα πάρα πολύ. Τώρα ήμουν έτσι... Σιγά το πράγμα, πονάω αλλά δεν με νοιάζει. Αντέχω. Μάλλον γι' αυτό μας στέλνουν σπίτι. Έπρεπε λίγο να κλάψω για να μας κρατήσει. Πάρ' τηλεφωνία. Πήραμε το μικρό. Αχ, για να δούμε. Θα έρθει σήμερα το βράδυ. Τι λες? Δεν ξέρω, μωρό. Είσαι αγχωμένος. Λίγο, ναι. Και εγώ. Καλημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα. Έχω πιο πολλούς πόνους και είναι και πιο δυνατή από χθες. Ναι, δεν πήγαμε ακόμα νοσοκομείο. Τώρα θα πάρουμε τηλέφωνο να ρωτήσουμε άμα θα πάμε ή όχι. Τι να κάνουμε. Έχω συσπάσει κάθε 5 λεπτά, κάθε 10. Είναι διαφορετική. Αλλά είναι πιο δυνατή από χθες. Αυτό είναι σίγουρο. Και τώρα περιμένουμε τι να κάνουμε, δεν ξέρω. Και πήραμε τηλέφωνο στον γυναικολόγο μου και μου είπε καλύτερα να πάμε στο νοσοκομείο. Αλλά στο νοσοκομείο άμα θα πάμε θα μας διώξουν, δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Έχω και διαστολή 2, τώρα δεν ξέρω άμα πήγε 3 ή 4. Άμα έχουμε περισσότερα νέα θα σας ενημέρωσω. Γεια σας, ξεκινήσαμε πάλι στο νοσοκομείο, θα δούμε τι θα γίνει. Η αγάπη μου πονάει πάρα πολύ. Να μου σκίσει η καμία. Ούτε καν μπορεί να μιλάει η καημένη. Το σπαστικό ξέρετε ποιο είναι? Ο Πέταρ με έχει ρωτήσει από χθες 150.000 φορές. Όχι. Πώς είσαι, πονάς? Κάθε 10 δευτερόλεπτα ρωτάει. Κάθε 10 δευτερόλεπτα. Εσύ λυπάμαι πάρα πολύ, ρε μωρό μου, να κλάψω, αλήθεια. Τι να κάνω? Για να δούμε σήμερα τι θα μας πω. Πήγαμε στο γιατρό και εδώ στο νοσοκομείο και τι, έδωσαν κάτι χάπι από τη Δέσποινα και τη λένε πάει να περπατήσεις 2 ώρες. Όμως, hey, δεν πειράζει, εγώ πήγα να έξω, πήρα το καφέ μου να πίνω και βλέπω η Δέσποινα τι κάνει, τρέχει σαν τρίλι εδώ στο πάρκο, να τη. Έχουμε τώρα διαστολή 3. Και επειδή είμαι σκληρό καρύδι και δεν με βλέπουν να κλαίω και να κάνω, λένε α, όχι εσύ κορίτσι μου δεν... Τι,
Είδες πόσο είχα, 50 ναι, και πήγαιναν. Πήγαινε 60. Εκεί και η άλλη είχε 40 και ούρλαζε. Από τόσο ούρλαζε εκείνη η Παναγιά μου. Κράτα λίγο το καφέ μου. Έχω κάτι στη μούτρα. Και τώρα μας είπαν να κάτσουμε να περπατήσουμε στο πάρκο 2 ώρες. Μου έδωσαν και 2 υπόθετα. Ναι, αυτά. Και περπατάμε. Και τρώμε το τσίπς. Άντε, τα λέμε μετά. Κοίτα, κλείω όλα. Με πιάνει. Άρα τρέχα καρδούρα, τρέχα! Έλα, πρέπει να βγάλουμε σήμερα αυτό το μωρό έξω. Αυτό δεν ξέρω, είμαι πολύ χαρούμενη και οι γιατροί δεν με πιστεύουν ότι πονάω. Και εσύ δεν είσαι πολύ χαρούμενος. Ναι, πάρα πολύ. Πάλι καλά, είναι έτσι την πρώτη φορά, θυμάσαι. Μόνο κλάμα. Ναι, άστα να πάμε. Πάμε τώρα. Μην τρέχεις τόσο πολύ να σκοτώ το έργο, δεν μπορώ. Τώρα πάμε να ανέβουμε σκαλιά. Να ανεβοκατεβούμε σκαλιά. Το έρθωμα στο μαλλιά μου. Θα ανεβοκατεβούμε σκαλιά. Είσαι θα κάτσεις εδώ να με περιμένεις. Ναι. Έχω τσίπς. Πάμε. Καλό προσπάθημα. Χόρτασα εγώ, πω. Ρε κυλούμπαλο. Σαν λοιπόν τη αλήθεια. Αλλά παιδιά. Το πίνο είναι μεγάλο. Η πείνα είναι. Ναι, έτσι. Ναι. Με πονάει. Με πονάει. Ναι, η κουπέλα μου εδώ την πονάει. Το τσίτεγε. Εδώ κάνετε σαν χαμό. Έτσι πούφτα. Και το vein αυτό έχει πάει τώρα μέχρι 90 μια φορά και τώρα πάλι ξεκινάν. Ουχ, καημένη μου. Μην γελάς, δεν μπορείς. Να, αυτό σημαίνει έχει vein. Και έτσι γίνεται. Ακόμα καλά είμαστε, πιστεύω. Μετά θα έρθουν πιο δυνατοί πόνοι, όχι πιο δυνατοί από 90, νομίζω. Εντάξει, θα προσπαθούμε βέβαια. Ναι. Σας το κρύβαμε πολύ καιρό. Τώρα το είπα και στην οικογένειά μου και στα δικά μου άτομα και ήρθε η στιγμή που πρέπει να το μάθετε κι εσείς. 1, 2, 3. Θα έχουμε δεύτερο μωράκι! Κοριτσάκι! Και αυτά είναι τα πρώτα μας πράγματα που έχουμε πάρει. Ήρθε στις 10:44, είπες? 10:45. 45. Αχ.
τι πόνο, τώρα δεν νιώθω τίποτα, αλήθεια. Ούτε σκίστηκα, ούτε τίποτα. Είναι 3.600, baby. 3.660. Και 51 εκατοστά. Αχ, είμαι πολύ χαρούμενη. Έχουμε ένα μωράκι, δώσουμε ένα φυλάκι. Έχουμε μπεμπούλα. Ναι. Είμαι μόνη στο δωμάτιο, τρώω εδώ αυτές τις ζουλακίες και περιμένω να έρθει ο Πέταρ με το μεγάλο μας τον αδερφούλη. Θα δει την Μπέμπα για πρώτη φορά. Για να δούμε ποια θα είναι η αντίδρασή του. Baby. Ναι. Μπα, ήρθα να με δω και τον πήρε ύπνο στο αμάξι. Δεν σκρίβονται στις τέτοια. Άντε αγάπη μου, ξύπνα. Μωρό μου. Σκέ την πίπη του σας, μάμα. Α, δω την πίπη του. Πάρε σου, πάρε σου. Πάρε σου. Πίπη. Να στο πίπη, τάτη. Μπίβι! Μπίβι, τάτι εδώ στο μπίβι! Βρίσκεται η μπίβι! Ω, μπίβι, μπίβι! Καλημέρα! Σήμερα είναι η μέρα που πάμε επιτέλους σπίτι. Βασικά μία μέρα κάτσαμε. Να τη μικρή μας. Θα την κάνω τώρα κάποιες εξετάσεις και περιμένω να έρθει ο Πέτρα να με πάρει. Πώς θα είναι η πρώτη μας μέρα στο σπίτι? Εγώ σηκώθηκα, πλήθηκα χαλαρά. Δεν πονάω καθόλου μα καθόλου. Θα σας τα πω από το σπίτι τώρα, ντρέπουμε εδώ πέρα. Μην μπει καμιά νοσοκόμα και λέει τι κάνει αυτή. Να τα και ο μπαμπάς μας. Ναι. Έτσι. Όχι, κοιτάκια. Πάμε σπίτι. Θα σου έδωσα ροζ ριβί. Γυρίσαμε σπίτι, ο Πέταρ άλλαξε ρούχα στην Μπέμπα μας. Κουκλάκι. Την έντυσε, την έβαλανε τα ρουχαλάκια. Και όπως πάντα στην αγκαλιά του μπαμπά είναι ήσυχα. Μωρέ. Εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το υπέροχο βλογκάκι. Ναι. Το κάναμε με πολύ αγάπη. Ναι, και λίγο πολύ δύσκολο ήταν να το κάνουμε, επειδή δεν σπιρωτεύσαν το διάβολο πολύ. Αυτό δεν τον έχω βάλει βίντεο, επειδή να έχετε τρομάσει 100 φορές. Ήτανε χώρο. Θα τα ξαναπούμε, δεν ξέρω κι εγώ πότε. Φιλάκια! Φιλάκια από μας!